Είναι ένα τραγούδι τώρα που το έφερε έτσι στην ύπαρξη ένας μάνατζερ φταίει. Ήρθε στο σπίτι μου και μου λέει: «Καλά, σου έχω μια καταπληκτική ιδέα. Επικοινωνώ, λέει, με πρεσβείες και έχω βρει κάτι λεφτά, κάτι κονδύλια κτλ. Θα σου κλείσω», μου λέει, «μια τεράστια περιοδία σε όλες τις ισπανόφωνες χώρες». Λέω: «Εμένα?» Που κάθε τραγούδι μου είναι τρεις σελίδες ελληνικός στίχος. Στη Χιλή του λέω: «Δεν είναι χαμός». Μιλάμε Αργεντινή, τα πανηγυρίζουμε. Μου λέει: «Άστα τώρα αυτά, κάτσε γράψε». Μου λέει: «Έχω κλείσει δουλειά, κάτσε γράψε». Μου λέει: «Τίποτα στα ισπανικά». «Μα δεν ξέρω τι λέω ισπανικά». Μου λέει: «Δεν πειράζει, ξέρεις», μου λέει, «θα το βρεις εσύ». Φεύγει, ήταν λεπτομέρειες γι' αυτόν όλα. Το βράδυ κάθομαι πιο πολύ για να το αποδείξω ότι δεν γίνεται αυτό που λέει. Και προσπαθώ να γράψω ένα τραγούδι στα ισπανικά, χωρίς να ξέρω ισπανικά. Τελικά όμως, παιδιά, δεν είναι πόσα ξέρεις, είναι πώς τα βάζεις. 25 λέξεις ξέρω, δεν ξέρω παραπάνω, αλλά τις έβαλα με έναν τρόπο, παιδιά. Τις έβαλα με έναν τρόπο που με το που το έβαλα στο YouTube το τραγουδάκι αυτό με την κιθάρα να το λέω, έκανε αμέσως έτσι, το πήρε η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη και το κοινοποίησε, αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Γράφει «Καντάντε γριέχο φίγος δελγοριάς», έγραψε τραγούδι σε ισπανικά και τον καλούμε επισήμως στη Μαδρίτη για μια συναντήρια κλπ. Τρελάθηκα. Δύο πράγματα λοιπόν συμπέρανα ότι μπορεί να συμβαίνουν. Ή ότι το τραγούδι μου είναι αριστούργημα, που είναι και η προσωπική μου άποψη. Ή ότι η πρεσβεία μας στη Μαδρίτη είναι... Xavi Alonso, Pasador, Di Maria, La del Barrio, Ángel Exterminador, Di Maria, La del Barrio, Ángel Exterminador, Iker Casillas, Luis Buñuel, Gaudí, Intervizione.